εκκλησία στα 13 τη Νοέμβρη, όρμησα να πάει στο σπίτι οι τσανταρμάδες και αρχίνεσαν να κρούνε, να αρπάζνε, να μαγελεύνε. Ούλς οδήγησε ένα σωτερέ τεπί, ψηλά, έναν αμόν πλατεία έτον. Επήκαμε διαμαρτυρία στον καημακάμι και εκείνος απέντεσεν πως έρθεν διαταγή να ευκαιρούνται αμανατόραν η πόλη. Η έξοδος ερχίνεσεν. Με υπόδειξη των πολιτικών αρχών επήγαμε στο έρημον αρμένικων χωρίων Πίρκ, ένα και υψόν ώραν μακράν. Εκεί έτον 500 οσπίτα, χωρίς πόρτας και παραθύρια, άμον ταφεία ανοιχτά. Και μείναμε στο Πίρκ ολεντάμα, πολλά οικογένειας σ' έναν οσπίτα πες. Το Πίρκ πέντων απέραντων νεκροταφείων των χιλιάδων χριστιανών της Τρίπολης. Εκεί εφέκαμε ό,τι πολυτιμότερον είχαμε στη ζωή. Πατεράδες και παιδεία τρυφερά, αδέλφια, μανάδες και γυναίκες. Έτονε στα 18 τη Χριστιανάρ που αρχίνεζε να σωνείς. Η βρώμα, τα φτύρας, ο συνοστισμός έκανε τα επιδημίας. Το θάνατο που ετοιμάει για τα εμάς ασύ Τουρκάντς. Πρώτα η δυσεντερία, επικείο τύφων και τέλος η πανούκλα επέρνανε κάθαν ημέρας δεκάδες χριστιανούς. Τρία μήνας εδεύανε ασωμαύρον την ημέρα που εισήβαμε απέσω κατηραμένον το Πίρκ. Έρχονταν Μάρτης μήνας στας 1917 τη χρονίας και στα 13.000 πεκινέσαμε στην εξορία, επέμναμε 800 νομάτ. Υπό Θεού αρχόμενοι, σεβασμιότατε ευλογείτε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και με την εξαιρετική μαρτυρία που διέσωσε ο καθηγητής Φωτιάδης, τη σχετική με τον ξεριζωμό και αφανισμό του πληθυσμού της Τρίπολης, ξεκινήσαμε ήδη το ταξίδι μας στην ιστορία και στη μνήμη μέσα από ιστορικές καταγραφές, επίσημα ντοκουμέντα και μαρτυρίες. Ένα ταξίδι που επιτρέψτε μου να οριοθετήσω λίγο τι ανορθόδοξα. Να οριοθετήσω την απαρχή του λοιπόν εναντίς την κλίμακα των αιώνων πίσω από την ημέρα των γενεθλίων του και μάλατα Τούρκ, τη μέρα που ο Μουσταφά αποβιβάζεται στη Σαμψούντα, γιατί προσωπικά αρνούμε να χαρίσω έστω και ένα δάκρυ του λαού μας στην λύθη. Επιπλέον, τα γεγονότα που σημαδεύουν την ανάδυση των εθνών στις απαρχές του 20ου αιώνα δεν στέκουν αυτόνομα στον χρόνο, αλλά αποτελούν τη συνέχεια και κατάληξη μιας μακράς πορείας μέσα σε αυτόν, που η μελέτη της μπορεί να μας δώσει πολλά από τα βέλη που χρειαζόμαστε μέσα στη φαρέτρα μας στον αγώνα για την διεθνοποίηση της γενοκτονίας που υπέστησαν οι Έλληνες στον Εύξεινο Πόντο. Έτσι λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από εκείνον το Μαύρο Αύγουστο του 1461, που το τελευταίο κάστρο του Βυζαντινού κόσμου αλώνεται και η εντιαιό απασόν αρίστη τραπεζούλα παραδίδεται στο Μωάμεθ το Β' τον Πορθητή. Τότε ακριβώς μπαίνει και η σφραγίδα των όσων έμελε να επακολουθήσουν. Ο όρος άλωση που χρησιμοποιώ εδώ υποδηλώνει αφενός το πολεμικό κλίμα εκείνων των ημερών, αφετέρου δε διασώζει νεολογικά την αντίσταση των τραπεζουντέων στην πολιορκία του κατακτητή. Σε κάθε περίπτωση όμως η αλήθεια ονομάζεται παράδοση. Μια παράδοση που ο Δαβίδ Κομινός αναγκάζεται να αποδεχτεί
Αν και η αρχική του απόφαση είναι να βαδίσει την οδό της πάλης μέχρι της Εσχάτων, όπως ακριβώς και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στην Κωνσταντινούπολη. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο Δαβίδ δεν είναι ο δυναμικός και ο ξύνος Ιωάννης ο Τέταρτος. Αυτό που ακολουθεί την έξοδο του αυτοκράτορα από την πόλη και την εξορία της οικογένειάς του δεν έχει και τη μεγαλύτερη συνάφεια με τον όρο σεβασμός του νικητή προς τον παραδιδόμενο. Ο ίδιος ο γραμματικός του μεγάλου βεζίρι Μαχμούτ Πασάς, αυτόπτης μάρτυρας της παράδοσης της Τραπεζούντας και επίσημος Οθωμανός χρονογράφος, ο Τουρσούν Μπέι, μας λέει ξεκάθαρα. Στους λαιμούς τους επέβαλε τον κεφαλικό φόρο και διάφορους άλλους φόρους. Αγαθά των απίστων δημεύθηκαν και στάλθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Οι νέοι και οι παρθένες των απίστων ήταν τώρα του Σουλτάνου. Ο Χαλκοκονδύλης ξεκάθαρα αναφέρει πως μετά την παράδοση της η Τραπεζούντα και μέσα από βίαιες μεθοδεύσεις πάβει να αποτελεί πια δημογραφικά τουλάχιστον Ελληνίδα πόλη. Οι Έλληνες πλέον σε αυτή είναι μειονότητα. Ο επίσης Οθωμανός ιστοριογράφος Ασίκ Πασά περιγράφει με εξαιρετική σαφήνεια τον επικισμό της πόλης από μουσουλμάνους, στους οποίους δίνονται τα δημευθέντα από τους Έλληνες περιουσιακά στοιχεία, καθώς επίσης μνημονεύει και τη μετατροπή των σχολών και των εκκλησιών μας σε οθωμανικά δημόσια κτίρια και τζαμιά. Ο Κρητόβουλος μιλά για 1500 νέους που στρατολογούνται με τη βία από όλη την επαρχία της Τραπεζούντας και ανάλογη αναφορά της Ισλαμισμού και παιδοζωμαζώματος, έχουμε και από τον Γεώργιο Αμυρούτζη σε επιστολή του προς τον Καρδινάλιο Βυσσαρίωνα. Όλη αυτή η εικόνα μας δείχνει ξεκάθαρα ένα πράγμα. Οι εθνοκτόνες πολιτικές αφομοίωσης των μειονοτικών κοινωνικών μορφωμάτων της περιοχής δεν αποτελούν προνόμιο των Τούρκων του 20ου αιώνα, αλλά έχουν βαθύτατες στον χρόνο, στον τόπο, αλλά κυρίως στην νοοτροπία και στην ψυχοσύνθεση του κατακτητή ρίζες. Εύκολα πλέον με αυτά τα δεδομένα κατανοούμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, πως η γενοκτονία του λαού μας δεν είναι μία μοναχά στιγμή στην ιστορία, αλλά μία συνεχής πορεία προς τον θάνατο και τον αφενισμό της ελληνικότητας αλλά και της χριστιανικότητας της περιοχής. Γιατί ο χριστιανισμός, όντας ήδη ριζωμένος στην περιοχή του Πόντου από αιώνες, κατορθώνει να συσπυρώσει τους Έλληνες και να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο της ταυτότητάς τους, που τους διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους εξισλαμισμένους και μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Έτσι ο πόλεμος για τον αφανισμό του Έλληνα μετατρέπεται σε ιερό πόλεμο για τον αφανισμό του χριστιανού. Σχετικά ο Αρχιμανδρίτης Πανάρατος μας αναφέρει: το δικαίωμα ζωής ανήκε μόνο στους πιστούς του Μωάμεθ και οι χριστιανοί έπρεπε να αποφασίσουν ή να ζώσει Μωαμεθανή ή να αποθανώσει κατόπιν μυρίων κακώσεων και βασάνων χριστιανοί. Και είναι ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ που κατά την καταδίκη των πολιτικών του αντιπάλων παραδέχεται την αλήθεια πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Πασάδες διέπραξαν απερίγραπτα εγκλήματα, λέει, που δεν μπορεί να συλλάβει η φαντασία του ανθρώπου. Εγκαθίδρυσαν ένα τυραννικό καθεστώς, οργάνωσαν εκτοπίσεις και σφαγές, έκαψαν με πετρέλαιο βρέφη που ακόμα θύλαζαν. Ποιος τα λέει, ο Κεμάλ Ατατούρκ? Βίασαν γυναίκες και μικρά κορίτσια μπροστά στα μάτια των γονιών του. Για ποιους τα λέει? Για τους Οθωμανούς, για τους ίδιους του δικούς του, προβαίνοντας σε κάθε είδους ομότητα. Επιβίβασε σε πλοία χιλιάδες αθώους και τους πέταξαν στη θάλασσα. Οδήγησαν γυναίκες σε οίκους ανοχής. Γεγονότα
Ο ίδιος τα λέει, ο ίδιος τα παραδέχεται. Γεγονότα που δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία οποιοδήποτε λαού. Για το λαό του μιλάει. Αρχικά, η εμφάνιση των Αούτουρκων στην πολιτική σκηνή της γείτονας φέρνει μια ελπίδα στα βασανισμένα έθνη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πως ξεκινά μια νέα εποχή δικαίωσης και ελπίδας. Τουλάχιστον αυτήν την εικόνα θέλουν οι αποκαμωμένες από την εξαθλίωση μάζες να κρατήσουν στο μυαλό τους και δεν βλέπουν πως στην πραγματικότητα οι Τούρκοι διανοητές στο Παρίσι στείνουν το ιδεολογικό υπόβαθρο εκείνο με το οποίο θα συσπυρώσουν τον κόσμο τους εναντίον των πολιτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων με στόχο την ίδρυση του τουρκικού κράτους έθνους. Για ψευδέστηση περιισότητας μουσουλμάνων και χριστιανών ομιλεί από τα 1909 ακόμα ο Μεχμέτ Ζιγιά, ιδεολογικός πατέρας αρχικά της ομάδας Ιτιχάτ Βετερακή στη Γαλλία και του τουρκικού εθνικισμού αργότερα, αλλά και καθοδηγητής του εδώ κομιτάτου Ένωση και Πρόοδος. Οι Τούρκοι γράφει είναι οι υπεράνθρωποι που είχε φανταστεί ο γερμανός φιλόσοφος Νίτσε. Από την τουρκότητα, λέει, θα γεννηθεί η νέα ζωή. Λίγα χρόνια αργότερα και με τα ίδια περίπου λόγια περιγράφει ο Μόρκεντάου την πολιτική θέση του Ταλάτ Πασά. Εάν αυτό που έχει απομείνει της Τουρκίας είναι το να διασωθεί, λέει ο Ταλάτ και ακούει ο Μόρκεντάου, ο τρόπος για να το κάνει θα είναι με το να ξεφορτωθεί όλους αυτούς τους ξένους πληθυσμούς. Η Τουρκία για τους Τούρκους είναι πλέον η κατευθυντήριος γραμμή. Έτσι με σύνθημα και στόχο του στη δημιουργία μιας εθνικιστικής Τουρκίας χωρίς χριστιανικές ή άλλες μη αφομοιώσιμες μειονότητες, ξεκινά ένας αγώνας εξόντωσης των Ελλήνων του Πόντου που μετά την κατάληψη της Ρωσίας από τους Ρώσους το 16 δυστυχώς ελύνεται σφοδρά. Και καθώς τίποτε δεν φαίνεται να αλλάζει, οι αναφορές για τα γεγονότα στον Πόντο έχουν πλέον μορφή καταιγιστική. Οι λούμενες μετατοπίσεις των ελληνικών παραλιακών πληθυσμών. Μέχρι τώρα δολοφονήθηκαν 250 αντάρτες. Εχμαλώτους δεν κρατούν, 5 χωριά πυρπολήθηκαν. Η πεδιάδα της Μαλάτιας είναι στρωμένη με πτώματα Ελλήνων, γράφει ο Αμερικανός δημοσιογράφος Γκίμπονς. Οι σχηματισμοί αντάρτικων σωμάτων χρησιμεύουν ως προσχήματα για τους Τούρκους, δια μια εκτεταμένη γενική καταδίωξη του ελληνικού στοιχείου, με την έκδηλον τάση να εξοντώσουν ολοσχερός τους Έλληνας, ως εχθρούς του κράτους, όπως προγενεστέρους με τους Αρμενίους, διαπιστώνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας. Οι τωρινοί εκτοπισμοί και οι σφαγές στη Μικρά Ασία είναι χωρίς προηγούμενο στη τουρκική ιστορία. Ξεπερνούσε σημασία αυτές της εποχής του Κλάστον και ακόμα και αυτές που πραγματοποιήθηκαν το 1915, διαβάζουμε στην Daily Telegraph. Ο Φρούζε στο βιβλίο του «Αναμνήσεις από την Τουρκία» γράφει: η διαδρομή από την πόλη Καβάκ προς το πέρασμα Χατζιλάρ θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου όσο ζω. Σε απόσταση 30 χιλιόμετρων συναντούσαμε μόνο πτώματα. Εγώ μέτρησα 58. Σε ένα σημείο συναντήσαμε το πτώμα μιας ωραίας κοπέλας. Της είχαν κόψει το κεφάλι και το είχαν τοποθετήσει κοντά στο χέρι της. Μάης του 1919 και λίγες ημέρες μετά την αποβίβαση του Κεμάλ στη Σαμσούντα, ο Τούρκος ηγέτης συναντά τον Τοπάλος Μαν στη Χάβζα και επισήμως πλέον του αναθέτει την αρχηγία των εκαθαριστικών σωμάτων στον Πόντο. Αφού έχει την υποστήριξη του τουρκικού λαού, φτιάξε αμέσως την οργάνωσή σου. Πάρε το αξίωμα του αρχηγού, ώστε η πόλη να βρίσκεται εμπράκτος υπό την κατοχή τη δική σου και των ανθρώπων σου.
Αντί να φύγεις εσύ και να πάρεις τα βουνά, ας φύγουν οι Ρωμνοί. Με την πάροδο του χρόνου και μόλις θα έχουμε ενδείξεις ότι παρανομούν, θα τους καθαρίσουμε όλους. Και τελικά αυτό έπραξαν. Εναμάσια την 7η Σεπτεμβρίου του 1921, περί της 4ης απογευματινής, στην αίθουσα του ψευδοδικαστηρίου της Ανεξαρτησίας. Επειδή αποδείχτηκε ότι οι παρόντες και κάποιοι από τους απόντες σκεφτόντουσαν και ενεργούσαν να ιδρύσουν δημοκρατία του Πόντου, αποσπώντας μεγάλο μέρος του Οθωμανικού κράτους από την Απτραπεζούντα ως το Ζόγκουντακ και προς το εσωτερικό μέχρι τη Σεβάστια, καταδικάζονται 69 προύχοντες τον διαγχώνης θάνατο. Την αλήθεια όμως για την πραγματική έκταση των εκαθαρίσεων του πνευματικού μας κόσμου το Σεπτέμβρη του 21 μας τη δίνει μια συγκλονιστική σχετική περιγραφή, συγγνώμη, από το «Επεριπέτειε της εξορίας μου» του Ευαγγελιστού Προυσαέως. Η πόλη της Αμάσιας ήταν η ωραιοτέρα και θελπτικοτέρα πόλης του Πόντου. Αλλά κατά το διάστημα της εκεί διαμονής του δικαστηρίου της Ανεξαρτησίας ήλιξεν επί του σούτο, ως το εφαίνεται ως μία νεκρόπολης. Διότι παντού εις όλα στα χριστιανικά συνοικίας οικούοντο εθρήνη και η μογέ, και οπουδήποτε έστρεφε τίς το βλέμμα αυτού, άλλο ουδέν έβλεπε ημί απαγχωνισμένους ανθρώπους. Μάλιστα υπήρξε ημέρα καθημόνων εις την πλατεία της κυβερνήσεως, κατά μήκος της όχθης του Ήρυδος ποταμού, είχαν απειχονιστεί περί τους 70 καταδίκους. Οι θανατοθέντες επίσημοι άνδρες μόνον εκ του παραλίου του Πόντου, υπό το δικαστηρίο τούτου της Ανεξαρτησίας, ανήρχοντο όλιο μου εις 1500. Και με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο 1922, στη συνθήκη της Λοζάνης, στο ξεριζωμό που βαφτίστηκε ανταλλαγή επί το ευγενικότερο, στους προσφυγικούς καταβλισμούς του Αγίου Στεφάνου στην Κωνσταντινούπολη, στη φθήση των ασποτόπων της Καλαμαριάς, στη ζωή πάνω στα κάρα, στο να ψάχνεις θείο τόπο να στεριώσεις, κάνοντας κάθε μέρα τον κολίγο σε ξένα χτήματα, σύ ο νοικοκύρης στην κοινωνική απαξίωση του Τουρκόσπορε, στη λοχεία των 40 ημερών και μετά επιστρέφουμε στην πατρίδα, αν την είδατε, την είδαν, στο πρώτο δικό σου καλύβι, στην ελπίδα των ανταλλάξιμων, αλλά καλό είναι και το χωραφάκι που τελικά χρησιμοπλήρωσες ο ίδιος, στις χειρεψίες, στα αγκαλιάσματα και τις τελετές απότησης τιμών σε αυτούς που κάποτε σου σκότωσαν τη ζωή, στο να θες να φτύσεις κατάμουτρα τους υπαίτιους για την υποκρισία τους, μα να καταπίνεις εκείνο το σάλιο της αδικίας, το πιο πικρό απ' όλα, στα παιδιά που πρέπει να ζήσουν, στις κόρες που πρέπει να παντρευτούν, στις παλιές αγάπες που πρέπει να πεθάνουν, αλλά και πώς να βγάλεις μια πατρίδα από την καρδιά σου. Και στο τέλος, στο ένα μέτρο γης που αντιστοιχεί στον καθένα από μας, λαφρύ να είναι το χώμα σου. Και να σήμερα, κοντά 100 χρόνια μετά, εμείς τα παιδιά των παιδιών σου, με τα δικά μας παιδιά αντάμαστε σε κοινούς τόπους μνήμης και βαθιά μέσα μας αναρωτιόμαστε για το κατά πού θα πρέπει να βαδίσουμε για να σε συναντήσουμε και με βλέμμα καθαρό να σε κοιτάξουμε στα μάτια. Ξέρετε τι λέω εγώ? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, όπως απλές είναι και όλες οι αλήθειες στον κόσμο τούτο. Αν η πρώτη γενιά είχε καθήκον να επιβιώσει για να έχει τόπο και νερό, να φυτρώσει το δέντρο της δεύτερης γενιάς. Αν η δεύτερη γενιά
έπρεπε να δουλέψει σκληρά για να μας αναστήσει. Εμείς γεννηθήκαμε στις 19 του Μάη για να θυμίζουμε το χρέος της ταφής των νεκρών μας. Όσοι ανούνται το έγκλημα, τους διασύρουν άταφους εις τους αιώνες. Αλλά όσο τον αρνούνται, εμείς θα γεννιόμαστε και θα ξαναγεννιόμαστε κάθε που ο Μάης πάει 19. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για τη συντροφιά σας σε αυτό το ταξίδι μας.